Επιβλέποντας με σκάφος στις ακτές της Γάζας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της World Central Kitchen για την κατασκευή της πλατφόρμας, στην οποία θα εκφορτωθεί ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας μίλησε για πρώτη φορά για τη γιγαντιαία αυτή αλυσίδα, που στείνεται από τη χώρα μας προς τον ρημαγμένο θύλακα. Το πλέον σημαντικό για το Ισραήλ, το γεγονός ότι το φορτίο ζωής θα παραδοθεί στους πεινασμένους Παλαιστίνιους χωρίς η Χαμάς να εμπλακεί στη διαδικασία. על מנת להביא סיוע ישירות לתושבים ובכך להמשיך במיטוט שלטון החמאס בעזה. Το χρονικό πίσω από τη γέννηση της ανθρωπιστικής αυτής γέφυρας φέρνει στο φως η Jerusalem Post με ένα αποκλειστικό άρθρο υπό τον τίτλο «Ο θαλάσσιος διάδρομος προς τη Γάζα» ήταν ιδέα του Νετανιάχου. Επικαλούμενοι ανώτερες διπλωματικές πηγές αποκαλύπτει πως δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έθεσε την αμάλφια ως σκέψη στον Τζο Μπάιντεν και λίγο αργότερα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, θέτοντας έναν και μόνον όρο, το όποιο φορτίο να ελέγχεται από Ισραηλινούς στην Κύπρο, όπως και έγινε. דרך נתיב ימי שמתואם עם ארצות הברית בצד הביטחוני וגם ההומניטרי, בסיוע של האמירטים בצד האזרחי. Μια γιγαντιαία επιχείρηση που φέρνει τη χώρα μας σε πρώτο πλάνο. A ship loaded with humanitarian aid has been given the all clear to set sail from Cyprus to Gaza. Η Κύπρος και το Open Arms, που αναμένεται να σηκώσει πλώρη για τον Παλαιστινιακό θύλακα, βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας ειδησιογραφίας. Τα μεγαλύτερα δίκτυα του πλανήτη καταγράφουν καρέ-καρέ τις εξελίξεις και αναμένουν το σινιάλο για τον απόπλου του. A ship carrying 200 tons of food for Gaza remains docked in Cyprus, with aid agencies working out the logistics. Από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική όλοι μιλούν για το μεγάλο εγχείρημα με ζωντανές ανταποκρίσεις, ακόμη και από το συντονιστικό κέντρο Ζήνων στη Λάρνακα, όπου χτυπάει η καρδιά της Αμάλφια. In this room around me, you'll see there are cameras where officials can monitor what's happening at the port. We also see, for example, lots of maps that shows the area where Cypriot officials could deploy, for example, search and rescue vessels if this ship were to get into distress. Αν το πιλωτικό δρομολόγιο στεφθεί με επιτυχία, θα ανοίξει ο δρόμος και για άλλα πλοία που ετοιμάζονται για το ταξίδι ελπίδας.